Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε κοτόπουλο πίρι-πίρι. Το πίρι-πίρι είναι μείγμα μπαχαρικών και στην Αφρική σημαίνει πιπέρι-πιπέρι. Οπότε θα είναι λίγο spicy. Είναι ένα μείγμα μυρωδικών που πραγματικά μπορείτε να το βάλετε είτε σε πουλερικά είτε σε θαλασσινά. Είναι πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας και εμείς θα συνοδεύσουμε με ριζάκι. Για το κοτόπουλο πίρι-πίρι θα χρειαστούμε. Για το μείγμα πίρι-πίρι, ένα κουταλάκι του γλυκού, κρεμμύδι σε σκόνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού, σκόρδο σε σκόνη. 1,5 κουταλάκι του γλυκού, πάπρικα. Μισό κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι καγιέν. Ένα κουταλάκι του γλυκού, τζίντζερ σε σκόνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού, κάρδαμο σε σκόνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού, ρίγανη ξερή. Μισό κουταλάκι του γλυκού, αλάτι. Και μισό κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι. Για το κοτόπουλο θα χρειαστούμε 4 μπούτια κοτόπουλο, χωρίς κόκαλο και δέρμα. 3 κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο, 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κίτρινη, 1 πιπεριά τσίλι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κρεμμύδι, 350 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, 700 γραμμάρια νερό, 1 κύβο κότας και 250 γραμμάρια ντοματίνια. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, ξύσμα από ένα λεμόνι, πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού, ελαιόλαδο και 100 γραμμάρια γιαούρτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πρώτα θα ετοιμάσουμε το μείγμα πίρι-πίρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ουσιαστικά θα ρίξουμε κρεμμύδι και σκόρδο σε σκόνη. Εδώ. Πάπρικα και καγιέν. Το καγιέν θα μας δώσει αυτή την καθαρή γεύση που θέλουμε στο μείγμα. Τζίντζερ και κάρδαμο. Ρίγανη και αλάτι. Δύσκολο? Όχι. Και πιπέρι θα ρίξουμε επίσης μέσα. Εδώ. Και ανακατεύουμε. Πώς φάνηκε? Δύσκολο ή εύκολο? Είναι πανεύκολο, ρε φίλε. Και το μείγμα πίρι-πίρι είναι έτοιμο. Αυτό το μείγμα όλο θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας. Μισό θα βάλουμε στο κοτόπουλο, μισό θα βάλουμε στα λαχανικά μας. Οπότε το αφήνω στην άκρη και πάμε να φέρουμε το κοτόπουλο. Λοιπόν, έχουμε κοτοπουλάκι εδώ πέρα και εγώ έχω πάρει μπούτια. Τα μπούτια μας αρέσουνε? Πάντα. Μπορούμε να βάλουμε και στήθος άμα θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε και συνδυασμό. Τύπου παέγια. Μπορούμε να βάλουμε γαρίδες με κοτόπουλο και μοσχάρι, χοιρινό και μοσχάρι. Γενικά, ό,τι κρέας μας αρέσει μπορούμε να βάλουμε σε αυτή τη συνταγή. Πραγματικά, αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε καινούργιους συνδυασμούς και με αυτή τη μαρινάδα όντως μπορούμε να το κάνουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλω ένα μαχαίρι και έχω μπουτάκια κοτόπουλο καθαρισμένα. Θα κόψω περίπου στα 3-4 κομμάτια εδώ. Έτσι να είναι ευχάριστα καθώς τα δρόμε, μην αφήσουμε ολόκληρα τα κομμάτια. Εννοείται πως στο γασάπι σας, άμα ζητήσετε να σκαθαρίσει τα μπούτια από κοτόπουλο, θα το κάνει. Μην τυχόν και δεν το κάνει. Αλλά και εσείς είναι ωραίο, σιγά σιγά να αρχίζετε να εξασκείστε, να κάνετε την όλη δουλειά μόνοι σας. Εγώ βέβαια σήμερα το πήρα έτσι έτοιμο, το έκανα λίγο πιο εύκολο. Καμιά φορά κάνουμε και εμείς τα πράγματα πιο εύκολα. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε μπρος την κατσαρόλα μας εδώ πέρα. Να αρχίσει να ζεσταίνεται, θέλουμε να κάψει καλά. Και ήρθε η ώρα για το λαδάκι μας. Ελαιόλαδο. Θέλουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας, όχι παραπάνω, γιατί καθώς θα ψήνουμε το μπούτι κοτόπουλο θα βγάλει και αυτό λιπαρά. Βασικά, όχι 2 κουταλιές της σούπας, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Τώρα, το μισό μείγμα πίρι-πίρι, εδώ, θα το ρίξουμε στο κοτόπουλο. Τέλεια. Και ανακατεύουμε. Λοιπόν, έχει κάψει η κατσαρολίτσα μας, οπότε θα ρίξω το κοτόπουλο μέσα. Θέλουμε να το σουτάρουμε. Τι συνδυασμό θα κάνεις, Δημήτρη, εσύ, αντί για κοτόπουλο? Ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι να βάζαμε, αλλά θα ήθελε να, το ψαρονέφρι να το ρίξουμε στο τέλος. Πανσέτα, ρε φίλε, θα γινόταν τέλειο. Εντάξει, και με το κοτοπουλάκι όμως είναι μια χαρά. Λοιπόν, τώρα, έχω πιπεριές. Μας αρέσουν οι πιπεριές? Πάρα πολύ, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσουν οι πιπεριές. Οπότε κόβουμε στη μέση, εδώ και εδώ και εδώ. Και βγάζουμε τα σποράκια. Τέλεια. Λοιπόν, το πάει στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε. Θα κόψουμε ζουγιέν, χοντρά ζουγιέν, την πιπεριά μας εδώ.
Τέλεια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το κοτόπουλο. Πρέπει να το γυρίσουμε, να πάρει χρώμα για την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Εντάξει, να σου πω ειλικρινά ότι η μόνη επένδυση που πραγματικά δεν πρόκειται να χαλάσει είναι στο να επενδύσετε σε μπαχαρικά. Τα μπαχαρικά όντως είναι κάτι που χρειαζόμαστε στην κουζίνα. Οπότε, μία φορά στο σούπερ μάρκετ, ψωνίστε λίγο από όλα και πραγματικά θα κάνει το φαγητό σας πολύ πιο εύκολο. Τα μπαχαρικά είναι που πραγματικά μας δίνουν γεύση στο φαγητό μας και βέβαια τα μυρωδικά. Πρέπει οπωσδήποτε πάντα να έχουμε στην κουζίνα μας. Ένα φαγητό δεν γίνεται νόστιμο άμα δεν βάλουμε αυτά τα υπέροχα μπαχαρικά και υπέροχα μυρωδικά μας. Τώρα το κοτόπουλο είναι σχεδόν έτοιμο. Θα ψιλοκόψω τη μία πιπεριά τσίλι. Άμα δεν έχουμε πιπεριά τσίλι, βάζουμε στο πιρι-πιρι λίγο παραπάνω καγιέν για να γίνει λίγο πιο καυτερό. Δύο σκελίδες σκόρδο. Ένα κρεμμύδι και αυτό λεπτές φετούλες. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε το κοτόπουλο στην άκρη για λίγο. Λοιπόν, βγάζουμε το κοτόπουλο. Και όπως σας είπα, έβγαλε και λίγα λιπαρά το κοτόπουλό μας. Με ένα χαρτί σκουπίζουμε αυτά τα λιπαρά και βάζουμε ελαιόλαδο. Σε περίπτωση που θέλουμε να κρατήσουμε τη γεύση από το κοτόπουλο, αφήνουμε τα λιπαρά που έβγαλε το κοτόπουλο. Τι θέλουμε από τα δύο? Να τα αφήσουμε, ρε φίλε, ό,τι πεις. Οπότε ρίχνουμε μέσα τα λαχανικά μας. Σκόρδο, κρεμμύδι, πιπεριές. Πάνε όλα μέσα. Και το υπόλοιπο μείγμα πυρι-πυρι θα το ρίξουμε τώρα στα λαχανικά. Εδώ. Θέλουμε να σοτάρουμε τα λαχανικά και θέλουμε όλο το μείγμα των μυρωδικών γενικά να σοταριστεί για να δώσει άρωμα. Ανακατεύουμε καλά εδώ. Και σε περίπτωση που δείτε, τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, φαίνεται ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω λαδάκι, το ρίχνετε. Θέλουμε λαδάκι λίγο να ψηθούν τα λαχανικά μας. Παραδοσιακά, βέβαια, ελαιόλαδο δεν ρίχνουν πουθενά σε αυτές τις χώρες. Πάντα ρίχνουν σπορέλαιο. Αλλά εμείς είμαστε στην Ελλάδα. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Και τώρα το εξής ερώτημα. Γιατί σώταρα πρώτα το κοτόπουλο και μετά τα λαχανικά? Γιατί άμα τα ρίχνα όλα μαζί θα βράζανε, δεν θα υπήρχε κανένα νόημα να κάνω τη συνταγή μου. Πρέπει πάντα να χωρίζουμε σε δύο χρόνους για να μπορέσουν όλα να πάρουν υπέροχη γεύση και υπέροχο άρωμα. Τώρα κοιτάξτε εδώ. Ήδη έχει πιάσει μια φοβερή κρούστα γύρω-γύρω τα λαχανικά μου. Έχουν πιάσει μια φοβερή κρούστα, τη βλέπετε? Που αυτή την κρούστα θα τη χάναμε άμα τα ψήναμε όλα μαζί. Οπότε σοτάρουμε τα λαχανικά μας. Και μόλις πάρουν έτσι ωραίο χρώμα, ρίχνουμε το κοτόπουλο μέσα από πάνω εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το φαγητό μας λίγο πιο ολοκληρωμένο. Γιατί κοτόπουλο με πιπεριές πάντα χρειάζονται κάτι συνοδευτικό. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε το ρύζι μέσα και να βράσει μαζί με τα λαχανικά και το κοτόπουλο. Γιατί? Γιατί το ρύζι θα τραβήξει όλη τη γεύση από το φαγητό μας. Άμα βράζαμε το ρύζι σκέτο, θα ήταν βραστό ρύζι. Άμα το βράσουμε όμως μαζί με όλα αυτά τα καλούδια, θα πάρει όλη τη γεύση από το πύρι-πύρι που είπαμε πριν. Οπότε ρίχνω το ρύζι. Εδώ. Νεράκι. Και επειδή δεν έχουμε ζωμό κοτόπουλο, θα προσθέσουμε έναν κύβο κοτόπουλο μέσα. Τώρα, καπακώνουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στη μέση περίπου και ψήνουμε για 25 λεπτά. Είναι απαραίτητο να είναι χαμηλά η φωτιά μας, γιατί αν βάλουμε πολύ δυνατά, έχουμε βάλει ρύζι μέσα, τι θα γίνει? Θα πιάσει και θα καεί. Οπότε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ρίχνετε μία ματιά, άμα χρειάζεται λίγο παραπάνω νεράκι ή όχι. Φυσιολογικά, άμα καπακώσετε και αφήσετε στη μέση τη φωτιά, δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε τίποτα. Αλλά άμα αυξήσετε λίγο τη φωτιά ή χαμηλώσετε λίγο τη φωτιά, τότε θα πρέπει λίγο να φέρουμε το φαγητό στα μέτρα μας. Δηλαδή, άμα η φωτιά είναι χαμηλότερη, στα 25 λεπτά θα έχει ακόμα υγρασία μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά ξεκαπακώνουμε και αφήνουμε άλλα 2-3 λεπτά και μέχρι που να εξατμιστεί το νεράκι. Σωστά? Yeah. Άμα είναι πολύ δυνατά η φωτιά, στα 2-3 λεπτάκια πριν τα 25, δηλαδή 20 λεπτά εκεί πέρα, θα έχει τελειώσει το νεράκι. Οπότε τι κάνουμε? Θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Πίσω σε 25 λεπτάκια για να ρίξω λίγα ντοματίνια, ίσα να πάρουμε μία βράση και μετά να σερβίρουμε. Το πύρι-πύρι είναι μείγμα από μπαχαρικά και βότανα. Μαρινάρει και δίνει πικάντικη γεύση στα πουλερικά και τα θαλασσινά. Κυρίως στο κοτόπουλο και τις γαρίδες. Έχει αφρικανική προέλευση και η λέξη πύρι στα σουαχίλι σημαίνει πιπέρι. Και το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Παραδοσιακά να σας πω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι με το που είναι έτοιμο το φαγητό να κόψουμε ντοματίνια εδώ στη μέση. Ντοματίνια ωραία, θέλω να πάρετε όρημα, γιατί αυτό το φαγητό θέλει στο τέλος να προσφέρουμε μια φρεσκάδα. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ρίχνουμε τα ντοματίνια από πάνω. Εδώ. Και
καπακώνουμε για 3, 4, 5 λεπτάκια, ίσα ίσα να μαλακώσουν λίγο τα ντοματίνια. Θα σβήσω τη φωτιά μου, δεν χρειάζεται τη φωτιά. Ήδη ο ατμός που έχει μέσα είναι αρκετός. Και πάμε να ψιλοκόψουμε λίγο μαϊντανό. Μας αρέσει ο μαϊντανός, έτσι δεν είναι? Θα δώσει και υπέροχο χρώμα. Και επίσης θέλουμε λίγο ξύσμα από λεμόνι. Τώρα πρέπει να έχουμε υπομονή να περιμένουμε 5 λεπτάκια να μαλακώσει τα ντοματίνια. Έχουμε υπομονή ή δεν έχουμε? Όχι. Δεν έχουμε. Άρα, σε περίπτωση που δεν έχουμε υπομονή, ερχόμαστε κατευθείαν εδώ. Εσείς τα έχετε όμως υπομονή, εντάξει. Λοιπόν, καίει, καίει. Καίει, 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 καίει. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ ένα φαγητό. Βλέπετε πώς μαλάκωσαν ήδη τα ντοματίνια? Αυτό θέλουμε. Και κοιτάξτε εδώ ένα φαγητό. Τα έχει όλα πραγματικά. Δεν του λείπει τίποτα. Έχει τα ντοματίνια, έχει τις πιπεριές, έχει όλη αυτή την υπέροχη γεύση που βάλαμε. Φτάνει τόσο. Και από πάνω θα ρίξουμε λίγο ξύσμα και λίγο μαϊντανό. Το βλέπετε? Θέλουμε το ξύσμα πραγματικά να σκάσει το τέλος και να μας αρέσει. Λίγο πιπεράκι φρέσκο. Αν και είναι καυτερό, το πιπέρι μας αρέσει για γεύση. Θα προσθέσω μία σταγιά ελαιόλαδο γιατί μου αρέσει. Και εγώ αυτό που θα βάλω, δεν βάζουν παραδοσιακά στη συνταγή, είναι λίγο γιαούρτι. Το γιαούρτι πάντα μα πάντα όταν ένα φαγητό είναι καυτερό, τι κάνει? Προσφέρει αυτή την υπέροχη αίσθηση της φρεσκάδας και ουσιαστικά μας βίνει αυτό το κάψιμο που έχει το φαγητό μας. Λίγο μαϊντανό και εδώ πάνω. Και βουαλά. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που γίνεται. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ρουστίκ, αλλά είναι πανέμορφο και είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο, γιατί έχει υδατάνθρακες από το ρύζι, έχει πρωτεΐνη από το κοτόπουλο και βέβαια έχει τόσα πολλά λαχανικά που έχει τόσο πολλές φυτικές ίνες και βιταμίνες στο φαγητό μας που είναι πάρα μα πάρα πολύ ολοκληρωμένο. Είναι φανταστική επιλογή για να ετοιμάσετε όλη την εβδομάδα. Για το κοτόπουλο πύρι-πύρι. Φτιάχνουμε πρώτα το μείγμα πύρι-πύρι. Βάζουμε σε ένα μπολ το κρεμμύδι και το σκόρδο σε σκόνη, την πάπρικα, το πιπέρι καγιέν, το τζίντζερ, το κάρδαμο, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια κόβουμε τα μπουτάκια κοτόπουλου σε κομμάτια. Ρίχνουμε το μισό μείγμα μπαχαρικών πύρι-πύρι και τα σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο. Κόβουμε τις πολύχρωμες πιπεριές σε λωρίδες, ψιλοκόβουμε την πιπεριά τσίλι και το σκόρδο και κόβουμε το κρεμμύδι σε φέτες. Αφαιρούμε το κοτόπουλο και στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε τα λαχανικά. Ρίχνουμε το υπόλοιπο μείγμα μπαχαρικών, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το κοτόπουλο, το ρύζι μπασμάτι, το νερό και τον κύβο κότας. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για 25 λεπτά. Στο τέλος, βάζουμε τα ντοματίνια κομμένα στη μέση και τα αφήνουμε για 3 με 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Σερβίρουμε το κοτόπουλο πύρι-πύρι με το ρύζι και τις πιπεριές, ρίχνουμε τον μαϊντανό και το ξύσμα από το λεμόνι, πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο και προσθέτουμε το γιαούρτι. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Εδώ το κοτοπουλάκι θα έχει μαλακώσει. Δεν ξέρω γιατί πήρα μαχαίρι, αλλά δεν πειράζει. Είναι φανταστικό. Και αυτό με το ξύσμα, το μαϊντανό στο τέλος και λίγο γιαουρτάκι, πραγματικά. Άντε, γεια. Δηλαδή, είναι ένα πιλάφι τόσο αρωματικό. Δεν καίει πάρα πολύ. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι καίει, δεν είναι τόσο καυτερό. Αλλά άμα δεν σας αρέσουν τα καυτά, μπορείτε να αλατώσετε λίγο το πιπέρι καγιέν και το τσίλι. Και εμένα τα πολύ καυτερά δεν μου αρέσουν τα φαγητά, γιατί πιστεύω ότι αν ένα φαγητό είναι πολύ καυτερό, γενικά σκεπάζει όλες τις γεύσεις που έχουμε μέσα. Μ' αρέσει το καυτερό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Είναι φανταστικό. Το ρύζι έχει ψηθεί στην εντέλεια. Το κοτόπουλο είναι πάρα πολύ μαλακό και είναι τόσες πολλές γεύσεις μαζεμένες σε ένα πιάτο που πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοκαταλάβεις. Είναι φανταστικό.